Κοντά μας ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλημέρα σας. Καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Η επικαιρότητα βέβαια έχει και το μακεδονικό. Θα σας ρωτήσουμε και γι' αυτό. Εννοείται. Θα μπούμε και στα μεταναστευτικά. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Μπαλάφα. Διχάζεται η κοινωνία. Άλλοι λένε ότι το θέμα το μακεδονικό είναι ιστορικό, δεν πρέπει να χωρίσουμε το όνομα. Άλλοι λένε ότι πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό και ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα ώστε η Ελλάδα να είναι ισχυρή στα Βαλκάνια. Άλλοι λένε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα συλλαλητήρια και να μην απαξιώνονται. Να μην χαρίζονται στη Χρυσή Αυγή. Έχουμε και μια παρέμβαση του κυρίου Μοίρα, ο οποίος μας στέλνει ένα μήνυμα, του Γιάννη Μοίρα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τα διέξοδα στο Σκοπιανό κορυφώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετία και πολύ παραπάνω λόγω της παρουσίας στην Πρωθυπουργία του εθνικιστή Γκρουεύσκη, που είναι από τα χαϊδεμένα παιδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει κομματική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, το εθνικό και το ιστορικό. Κύριε Μπαλάφα, χθες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Το προηγούμενο διάστημα είχαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει άποψη. Και μάλιστα είχαμε και εκείνο το περιβόητο non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η Εκκλησία συμπαρασύρεται από τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Τι μήνυμα έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός με αυτή τη συνάντηση? Νομίζω είναι κοινό το, όπως και είμαι βέβαιος συμφωνείτε κι εσείς, γιατί συμφωνεί οποιοδήποτε χέφρον άνθρωπος, ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση, εγώ θα έλεγα και χαρά, είδαμε αυτήν τη συνάντηση. Εγώ το είδα με ανακούφιση, με περηφάνεια αυτή τη συνάντηση και χάρηκα ιδιαίτερα, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, για την πολύ καθαρή, πατριωτική, σόφρονα τοποθέτηση εκ μέρους της Εκκλησίας μας, του προκαθήμενου της Εκκλησίας μας. Γιατί, δεν ξέρω αν το έχουν προσέξει όλοι, τι είπε ο Ιερώνυμος? Είπε ότι δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά εθνική συνένεση και ομοψυχία. Και είπε επίσης ότι έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτούς, δηλαδή στην κυβέρνηση, η οποία, και στους άλλους πολιτιακούς παράγοντες φυσικά, οι οποίοι χειρίζονται αυτό το ζήτημα σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη. Κύριε Υπουργέ, πιο υπεύθυνη, πατριωτική, ολοκληρωμένη τοποθέτηση που βοηθάει νομίζω σε αυτή τη στιγμή να πορευτεί και να προσανατολιστεί όλη η συζήτηση σε σωστή βάση. Γιατί δεν αγνοώ, και όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι αυτό το ζήτημα έχει ένα ζήτημα το οποίο έχει κακοφορμήσει, έχει βαλτώσει, είναι ένα αγκάθι στα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής, είναι ένα αγκάθι θα έλεγα στις σχέσεις μας με τις χώρες των Βαλκανίων, που για μας είναι ένας προνομιακός από οικονομική και από γεωπολιτική άποψη χώρος. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, γιατί ξέρετε κάτι, λένε ορισμένοι, τι το θέλατε τώρα το ζήτημα της ονομασίας της Φύρο, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα. Ακριβώς δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν κοιτάζει με τη στενή έννοια, θα έλεγα αυτό που λέει κανείς κόστος πολιτικό, με τη στενή έννοια, αν κάποιοι θα δυστερηστηθούν. Κριτήριό μας είναι το εθνικό συμφέρον, το πατριωτικό συμφέρον και το συμφέρον γενικότερα της χώρας. Ζητήθηκε και από τις διεθνείς εξελίξεις η λύση. Παρακαλώ. Προφανώς ζητήθηκε και από τις διεθνείς εξελίξεις η λύση και από άλλους παράγοντες. Ήταν, θέλω να πω, αμιγώς πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης το να ανοίξει το ζήτημα αυτό τώρα. Ανοίγει από τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να ξεκινάμε κάτι που πρέπει να το αποδείξουμε, να το ξεκινάμε ότι είναι προφανές. Είναι μια. Δεν το λέω για εσάς, είναι ένα στυλ του στυλ. Θέλω να αποδείξω ότι αυτός ο άσπρος τείχος, θέλω να αποδείξω εγώ ότι είναι κόκκινος και λέω, αυτός ο κόκκινος τείχος, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από το εξωτερικό. Έχετε υπόψη σας κάτι εσείς συγκεκριμένο? Υπάρχει το ενδιαφέρον, το οποίο είναι δεδομένο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, δημοσιεύματα που λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ. Δεν περίμενε να μας το πει κανείς, του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους αντίστοιχους αυτούς θεσμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι και αλλαγή της συγκυρίας. Άλλαξε και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό. Βεβαίως. Ακριβώς. Είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Είναι μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία και ως εκ τούτου. Έχουμε υποχρέωση, υποχρέωση πατριωτική, υποχρέωση ως Έλληνες, ως χώρα και ανεξάρτητα από άλλες διαφορές σε άλλα ζητήματα να προχωρήσουμε το ζήτημα αυτό, εάν είναι καταστή δυνατόν. Γιατί μπορεί να μην μπορέσει να προχωρήσει τελικά. Σωστό είναι αυτό, για να μην δημιουργούν και προσδοκίες λύσεις, γιατί είναι υπέρμετρες. Πολύ παραγωγικό και δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, έχει να κάνει και με την Μπουγουδουμού και το εσωτερικό που πώς θα διαμορφωθεί. Κυρίως. Κύριε Μπαλάφα, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Είναι τα συλλαλητήρια. Και η θέση της Εκκλησίας είναι καλή αλλά καρτ. Δηλαδή είναι καλή τώρα που βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος και είπε ότι είμαι κατά των συλλαλητηρίων και να έχουμε μια ομοψυχία,
ενώ όταν είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την ονομασία να υπάρχει ο όρος Μακεδονία, άρχισαν και βγαίνανε διάφορα στελέχη σας και το non-paper από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι συμπαρασύρονται από τη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, μήπως πρέπει να αποφορτήσουμε λίγο τη συζήτηση. Εσείς ξέρετε και εγώ ξέρω και καλό είναι να το εκπέμπουμε, είναι ότι τα ζητήματα της πολιτικής τα καθορίζει η επίσημη θέση της κυβέρνησης και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής όπως είναι αυτό τα καθορίζει στο ζήτημα αυτό και στη φάση αυτή ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Επαναλαμβάνω, με τις υπεύθυνες δηλώσεις τους. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας, γιατί δεν ήταν η πρώτη τοποθέτηση αμέσως μετά την απόφαση της Διεθνούς Συνόδου, της Διαρκούς Συνόδου της Εκκλησίας. Υπήρξε επιστολή προς τον προκαθήμενο της Εκκλησίας του Πρωθυπουργού, πάλι μετρημένη κατά τη γνώμη μου, πάλι υπεύθυνη, με κατανόηση όπως είπε σε πλευρές που διατυπώνονται κλπ. Αλλά και τα non-paper βγαίνουν από τα υπουργεία. Να σας το πω κάπως λαϊκά και κατανοητά. Νομίζω και στο θέμα αυτό ο Τσίπρας, κατ' επέκταση κυβέρνηση, δείχνει τη σοβαρότητα. Τη σοβαρότητα και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος που δείχνουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα οικονομικά. Που μερικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε πολύ αριστεροί, κάποιοι άλλοι ότι είμαστε πολύ δεξιοί, αλλά δεν είμαστε ούτε πολύ αριστεροί ούτε πολύ δεξιοί. Είμαστε κανονικοί. Επειδή λοιπόν τα non-paper βγαίνουν από τα Υπουργεία όμως, δεν ξέρω καμιά επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα ότι κάποιες τοποθετήσεις κτλ. Δεν με αφορά στο ζήτημα αυτό και στην κουβέντα που κάνουμε μπροστά στον ελληνικό λαό για τα ζητήματα αυτά. Σεβαστό αυτό. Τώρα να πάμε και στην αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μπαλάφα, γιατί πρώτα στον Αρχιεπίσκοπο και όχι ενημέρωση και στα κόμματα που ζητάτε τη συνένεση. Λέτε ότι θέλουμε μια συνένεση, μια ομοψυχία. Να μην δημιουργήσουμε κλίμα και επιστρέψουμε στο 1992. Γιατί δεν έγινε μια ενημέρωση σε οποιοδήποτε βάθμο, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν από τον Πρωθυπουργό, μπορεί να ήταν από τον Υπουργό Εξωτερικών, μπορεί σε επίπεδο Βουλής, οπουδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να ενημερώσετε. Γιατί προτιμήσατε να πάτε στην Εκκλησία και να μην πάτε και στα κόμματα. Κοιτάξτε. Μήπως είναι μικροκομματική αντιμετώπιση. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η υπόθεση της διαπραγμάτευσης για το ζήτημα αυτό τώρα ξεκινάει. Δεν είμαστε στο τέλος. Είμαστε στην αρχή. Και μάλιστα να πω για άλλη μια φορά, θα εξαρτηθεί από την ειλικρίνεια των γειτόνων μας, της Φύρομ, θα εξαρτηθεί από την ειλικρίνειά τους στα όσα λένε, εάν θα υπάρξει λύση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην θεωρούμε ότι το θέμα έχει λήξει, κάποια τεχνικά ζητήματα μένουν. Από εκεί πέρα, η διαπραγμάτευση τώρα αρχίζει. Όλα αυτά θα γίνουν, αλλά καταλαβαίνετε. Γιατί πρώτα όμως στην Εκκλησία. Αυτό λέει η αξιωματική αντιπολίτευση χθες, επικρίνει τον Πρωθυπουργό, γιατί προτίμησε να πάει στον Αρχιεπίσκοπο, ενώ δεν ενημέρωσε νωρίτερα ή δεν είχε μια επαφή με τα κόμματα. Τα ζητήματα τα οποία δείχτηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο είναι τέτοια ζητήματα που αφορούν πτυχές οι οποίες δεν είχαν θυγεί. Γιατί με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, θα συζητηθούν στην ώρα που θα υπάρξει και κάτι πιο συγκεκριμένο. Να γίνει συνάντηση του Δημητρόφου με τον. Να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τον Κοντζιά και στην ώρα τους όλα θα γίνονται. Τίποτα δεν πρόκειται. Δεν είναι, όχι, τώρα αρχίζουμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Απλώς μόνο η θέση η εθνική περί σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, με προσδιορισμούς εναντί όλων και τα λοιπά και τα λοιπά, χωρίς αλυτρωτικές διαστάσεις και λοιπά. Αυτά είναι δεδομένα και κινούμαστε λίγο πολύ σε γραμμή που έχει διαμορφώσει η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο Βουκουρέστι, τον κύριο Καμένο θα τον πείσετε και λοιπά. Τον κύριο Καμένο θα τον πείσετε για όλα αυτά που είναι κυβερνητικός σας εταίρος. Ναι, να σας πω κάτι. Εμείς ξεκινήσαμε το 2015 μια συνεργασία με το κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες του κυρίου Καμένου, γνωρίζοντας ότι δεν ταυτιζόμαστε ως κόμματα, είμαστε κόμματα διαφορετικά, κόμματα με αρκετά διαφορετικές, αν θέλετε, προελεύσεις, αφετηρίες, διαφορές σε διάφορα ζητήματα. Ξεκινήσαμε όμως και πήγε αυτή η συνεργασία και πάει πολύ καλά σε δύο μείζωνα ζητήματα της περίοδου. Δηλαδή το ζήτημα της οικονομικής κρίσης και το ζήτημα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Σε αυτά τα μείζωνα πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε η κυβερνητική συνένεση και προχώρησε αυτή η κυβερνητική συνένεση όλα αυτά τα χρόνια με ιδιαίτερα καλό τρόπο και θα έλεγα ακόμα και σε ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην ατζέντα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θυμάστε ζητήματα δικαιωμάτων, κατηγοριών. Σεβαστά όλα αυτά, κύριε Μπαλάφα. Τώρα όμως θα έρθετε να λύσετε ένα εθνικό θέμα. Δεν χρειάζεται δεδηλωμένη. Θα ήταν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα εφαρμόσετε, θα κάνετε μια συμφωνία. Με ποια δεδηλωμένη θα πάτε. Άρα εγώ λέω ότι θα μπορεί, δεν ξέρω, κάποιοι των ανεξάρτητων Ελλήνων ή ανεξάρτητοι Έλληνες στο ζήτημα αυτό με τον τρόπο το οποίο προσεκτικά το αντιμετωπίζουν, γιατί έχουν μια πάγια θέση στο ζήτημα αυτό,
μιλάνε για εμπιστοσύνη στον Κοζιά κλπ. Διαφωνώ, εμπιστοσύνη, αλλά διαφωνώ. Έτσι. Ένα λεπτό και θα αντιμετωπίσουν. Μπορεί να μην υπάρξει συνένεση στο ζήτημα αυτό. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Και σε άλλα ζητήματα, όχι τόσο σημαντικά, αλλά σημαντικά, δεν υπήρξε απόλυτη συνένεση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα. Άρα προχωράτε μόνοι σας, κύριε Μπαλάφα. Όχι, καταρχήν δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Δηλαδή, εσείς ξέρετε τι θα κάνει το ΚΚΕ. Ξέρετε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το ποτάμι, κυβέρνηση. Το κίνημα αλλαγής. Εγώ ακούω για βουλευτές. Σήμερα βλέπω άλλο ένα βουλευτή από κόμμα αντιπολιτευόμενο, ο οποίος δηλώνει, ο άνθρωπος, δεν το ήξερα, δηλώνει ότι θα στηρίξει μια τέτοια θέση. Μην βιάζεστε. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό και θα ήταν το θα πατριωτικά δεδομένο και αναγκαίο. Μάλιστα. Όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να ψηφίσουν μια θέση η οποία αποτελεί θέση. Όλα δηλαδή τα αποτελεί άλλα κόμματα θέση έξω της, από την δεν αποτελεί θέση της Νέας Δημοκρατίας ή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Κινήματος Αλλαγής, μια σύνθετη ονομασία με. Χωρίς αλυτρωτισμούς και ναι, όμως, θα πρέπει να φέρει η κυβέρνηση με μία γραμμή την τη λύση. Αν φτάσουμε στη λύση. Όταν πάω να λύσω ένα ζήτημα, ναι, βλέπω πώς μπορεί να το λύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Αν κάποιος πιστεύει ότι εξαιτίας κάποιων αντιδράσεων ή αντιρρήσεων ενός τμήματος μικρού από τα πράγματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν έπρεπε να προχωρήσουμε, ας το πει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, το μακεδονικό. Να υποστεί κάποιο πρόβλημα ή ρήγμα η συνολική κυβερνητική προσπάθεια. Ωραία, είστε σαφείς. Θα μας επιτρέψετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για ένα λεπτό θέλετε. Και επιστρέφουμε εσείς να μπούμε στα θέματα της αρμοδιότητός σας. Με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη και επιστρέφουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, την κλειδίσεων στις 9. Η χειρή παρέμβαση Ιερώνυμου. Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές. Εθνική συνένεση χρειάζεται, συνεννόηση και ομοψυχία. Αυτή ήταν η δήλωση του Αρχιεπισκόπου μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Αναζητείται αμοιβαία αποδεκτή λύση για το ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας, τονίζουν κυβερνητικές πηγές μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Κοτζιά. Στα επόμενα ραντεβού των Πρωθυπουργών και των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Σκοπίων πλέον το ενδιαφέρον. Ονομασία με προσδιορισμούς. Νέα, Άνω και Βόρεια Μακεδονία, χρονοδιάγραμμα 2 μηνών και επισκέψεις στις 2 χώρες, η πρόταση Μάθιου Νίμης στη Νέα Υόρκη. Όχι σε δημοψήφισμα από τον Νίκο Βούτσι. Ανευθυνότητα καταλογίζει στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πρώτα ταυτίζουν τους εκπροσώπους της Εκκλησίας με τη Χρυσή Αυγή και μετά συναντώνται με τον Αρχιεπίσκοπο το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας. Αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης από Βρυξέλλες και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ομιλία Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα στην έναρξη της Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. 9 οι νεκροί από τη φωνική κακοκαιρία στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με την ΕΤΕΝΑ και την πρώτη είδηση, καθώς ακολουθεί συνεχίζεται η συνέντευξη του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Μπαλάφα και αμέσως μετά αναλυτικοί πίνακες σε ό,τι αφορά το τι αλλαγές υπάρχουν στα οικογενειακά επιδόματα. Έχουμε, κύριε Υπουργέ, θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής να συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα και από τον ξένο τύπο που μιλούν για τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα, στα κέντρα υποδοχής των μεταναστών και των προσφύγων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται και δεν ξέρουμε υπάρχει λύση τελικά για καλυτέρευση των συνθήκων ή για μια οριστική λύση κάποια στιγμή. Να σας πω κάτι, δηλαδή μου δίνει την ευκαιρία με την εύστοχη αυτή ερώτησή σας να πω το εξής. Το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού που η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να το αντιμετωπίσει, όλες οι χώρες λίγο πολύ, αλλά η Ελλάδα λόγω της θέσεώς της είναι υποχρεωμένη να το αντιμετωπίσει συγκεκριμένα και σοβαρά, είναι ένα θέμα στο οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Το πολύ απρόβλεπτο των εξελίξεων γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να πει, α, κάναμε αυτά που έπρεπε, τα τακτοποιήσαμε. Η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Πάμε, προχωράμε. Ξαφνικά, ενώ ίσχυε αυτό από περίπου για περίπου ένα χρόνο, 16-17, ένα μέρος του 16 και του 17 μέχρι τον Αύγουστο, ξαφνικά όλο αυτό το σκηνικό, το σχετικά οργανωμένο και ελεγχόμενο, τεινάχθηκε στον αέρα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης των ροών από τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και εν. Αλλάζουν τα δεδομένα με εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα το ότι κάνει. Είναι και όχι, και διάφορους παράγοντες. Και διάφορους άλλους. Τι κάνει ο Ερντογάν, πώς πάνε σχέσεις του με την Ευρώπη, τι γίνεται με τους πρόσφυγες, τα εκατομμύρια πρόσφυγες που υπάρχουν στην Τουρκία, στην Ιορδανία, πώς πάει ο πόλεμος στη Συρία, αν θα έρθουν κι άλλοι κανείς, από τη Συρία. Κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι πολυπαραγωγικό. Το πολυπαραγωγικό. Έτσι, είναι διεθνές πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν είναι της Ελλάδας. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να διαχειριστεί εδώ
τα θέματα της. Πρώτον, από την Ευρώπη είσαστε ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που δίνουν, είναι οι συμφωνίες. Ας αφήσουμε τον Ερντογάν ως ασταθμητό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Να σας απαντήσω ακριβώς. Πρώτον, θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς τη βοήθεια την οικονομική κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα, εξαιτίας των πιέσεων που υπάρχουν από συγκεκριμένες χώρες, από συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ευρώπης, σε ζητήματα όπως η μετεγκατάσταση και άλλες πλευρές τέτοιες, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη στάση συνολικά λοιπόν, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία εκ μέρους των Ευρωπαίων δεν τηρείται. Εμείς υποχρεωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι που θέτεται, στο ζήτημα κυρίως της μετεγκατάστασης. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχουν μείνει παρκαρισμένοι σε εισαγωγικά τόσες χιλιάδες ψυχές στην Ελλάδα να ζουν σε αυτές τις συνθήκες και να μην ξέρουν για το αύριό τους? Καταρχήν, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλο την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, λίγο πολύ όλη την περίοδο βρίσκονται από ανθρώπους, πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν την τριετία την τελευταία, είναι περίπου 55.000 άνθρωποι. Από αυτούς, χοντρικά μιλάω τώρα, οι 15 είναι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Υπάρχουν άλλες 40 περίπου χιλιάδες που βρίσκονται σε δομές, καταλήμματα, ανοιχτές δομές φιλοξενίας ή διαμερίσματα στο εσωτερικό, στην υπηρετική χώρα, όπου οι συνθήκες είναι καλές έως πολύ καλές τα διαμερίσματα. Συμφωνούμε. Να το βλέπουμε αυτό. Μόρια, άρα εσείς που εντοπίζετε, κύριε, το πρόβλημα είναι στα τρία νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εσείς λέτε μεγάλες συνθήκες. Η Διεθνής Αμνηστία βγάζει διάφορες εκθέσεις που λέει ότι γίνονται διάφορα εκεί πέρα. Ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Έχουμε τις διαμαρτυρίες των τοπικών αρχόντων στα νησιά. Ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Γιατί πέρα από το. Είπαμε, αναγνωρίζουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά από εκεί πέρα έρχεται η ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι δήμαρχοι φωνάζουν, κύριε Μπαλάφα, ότι δεν είναι ενήμεροι. Πάει ο κύριος Μουζάλας, τους λέει θα λυθεί το πρόβλημα, δεν θα βάλουμε καινούργιες δομές. Ξαφνικά τους λέει όχι, θα βάλουμε και καινούργιες δομές. Και είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι. Και πολλές φορές έχουν τα δίκια τους. Γιατί τους λέει, άλλα μας λέγατε πριν 3 μήνες, 6 μήνες, και τώρα έρχεστε και μας λέτε άλλα. Όχι. Δηλαδή η διαχείριση από τη δική σας πλευρά είναι αυτή που πρέπει? Και η ενημέρωση, οι δήμαρχοι έχουν αυτή την ενημέρωση σε αυτά τα νησιά? Ενημερωμένοι είναι οι πάντες. Απλώς υπάρχουν παράγοντες στα νησιά, κάποιοι τοπικοί άρχοντες και ένα τμήμα μικρό κατά τη γνώμη μας του πληθυσμού, οι οποίοι δυσανασχετούν για μια κατάσταση που αυτό το λέτε συνεχώς, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, να κύριε Υπουργέ. Φράση μου πριν αν μπορούμε να συμπληρώσουμε. Ναι, αλλά να ολοκληρώσω τη φράση μου πρώτα. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα. Κάντε μου και την άλλη ερώτηση. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Μέσα σε αυτά, λοιπόν, είπατε για τις αντιδράσεις ορισμένων. Είναι ορισμένη ή είναι η τοπική κοινωνία? Και το άλλο είναι τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν, για παράδειγμα, στη Μόρια, στη Μυτιλήνη? Όταν υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στη Μόρια, στοιχείο, στη Σάμμο, αν έχετε δει, όχι από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν μια φωτογραφία προπέρσινη για τα χιόνια στη Μόρια και λένε η κατάσταση στη Μόρια. Mm-hmm. Να είμαστε ειλικρινείς, γινόμαστε αυτό με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Παίζονται, αγαπητοί μου, πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Πολλά παιχνίδια που έχουν διάσταση, πολλές διαστάσεις. Και ο καθένας, μην νομίζετε ότι όλοι όσοι δείχνουν τρομερό ενδιαφέρον ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πατρίδα μας ή για τους πρόσφυγες μετανάστες μόνο. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα οικονομικά, γεωπολιτικά, ασφάλειας κλπ. Κλπ. Λοιπόν, προφανώς όταν έχεις έναν καταβλισμό, όταν έχεις ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που κανονικά έχει φτιαχτεί για 1.000 ανθρώπους και φιλοξενούνται 1.500 και τα καταφέρνεις. Και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα σου έρχονται άλλοι 1.500 από απέναντι. Αυτό που καταλαβαίνεις σου δημιουργεί ένα πρόβλημα διαχείρισης. Γιατί αυτοί πρέπει να φάνε, κάπου πρέπει να μπουν να μείνουν κλπ. Να ταυτοποιηθούν, ψυχοκοινωνική στήριξη, υγειονομική στήριξη κλπ. Δεν είναι εύκολο να μπει κανείς να το λύσει αυτομάτως. Αγωνίζει να το λύσει. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μεταφέρει στην ενδοχώρα τα ευάλωτα άτομα, να δει τι γίνεται με αυτού που παραμένουν εκεί. Γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Κανεί δεν ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση στα τρία νησιά είναι καλέ. Προφανώ δεν είναι καλέ. Προφανώ δεν είναι καλέ. Αλλά για παράδειγμα, όταν λέμε, βρε άνθρωποι μου, κύριοι, να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές μέσα στο κάμπ, μέσα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές και στη θέση τους να βάλουμε προκατασκευασμένους οικίσκους. Αυτό θα έπρεπε να συναντάει κάποιον την αντίδραση. Άρα διαφωνούν σε αυτό. Όχι βέβαια, μια κατάλληλη. Γιατί μετά ξέρετε κάτι, λέει κάποιος, αποσυμφόρηση. Δηλαδή, να μην κρίνουν τον αριθμό μάλιστα. Να τους διώξουμε όλους λίγο. Πέστε λοιπόν, εγώ μεταφέρω μια νυχτή
9 ανοιχτή, όλο τον κόσμο που είναι στα νησιά τον μεταφέρω στην υπηρετική χώρα. Πέρα από τα προβλήματα που θα έχει στην υπηρετική χώρα, αυτό είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Το πρώτο είναι, σας διαβεβαιώ, την άλλη μέρα το πρωί, άλλοι τόσοι θα έρθουν από απέναντι. Άλλοι τόσοι θα έρθουν από απέναντι. Το ζήσαμε, το ζούμε αυτές τις μέρες. Κύριε Μπαλάφα, μεταφέρουμε χιλιάδες. Θα μείνουν στις δομές των νησιών. Τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω ότι όλα καλά καωμένα. Δεν είμαι ανόητος ούτε ανεύθυνος. Τα πράγματα έχουν δυσκολίες εκεί, προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, αλλά πρέπει. Όλοι κρίνονται και κρινόμαστε. Κρίνονται η κυβέρνηση πρωτίστως, κρίνεται το Υπουργείο μας πρωτίστως, ο Υπουργός, εγώ, όποιος θέλετε, αλλά κρίνονται όλοι στο τι θέλει. Αν λέει, του λες, ρε άνθρωπε μου, να φύγουν τα σκηνάκια τα οποία δεν είναι κατά, είναι καλοκαιρινά και μπήκαν όπως οι άνθρωποι, και να βάλω προκατασκευασμένους σκίσκους και σου λέει όχι, μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, δεν νομίζετε? Και κύριε Μπαλάφα, να κλείσουμε. Αναμένονται κάποιες πρωτοβουλίες τώρα σε σχέση με το μεταναστευτικό για αποσυμφόρηση των νησιών? Έχετε... Για περαιτέρω αποσυμφόρηση των νησιών, με δεδομένο όμως ακριβώς ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να βγει συνεχή διαχείριση. Είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο παροχής. Εξέτασης της δυνατότητας ασύλου σε άτομα, να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες που θα μας διευκολύνουν. Οπότε και στις επιτροπές εκεί, όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ πίσω στην Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας την πρώτη.